από την περασμένη Δευτέρα, φιλοξενούνται εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο. Το τελευταίο μετάλλιο, το ολοκληρωμένο μετάλλιο από, από την αψίδα της Παναγίας της Κανακαριάς, και έρχεται σε μια πολύ ευτυχή συγκυρία, διότι τώρα συντηρούμε όλα τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες σε ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται από την ελβετική κυβέρνηση. Νιώθουμε περήφανοι γιατί ως Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου III, το Βυζαντινό Μουσείο, είναι θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, και σε αυτό φυλάσσονται όλοι οι θησαυροί Βυζαντινοί, οι οποίοι επαναπατρίζονται σταδιακά από το εξωτερικό. Σκοπός του Μουσείου, του Ιδρύματος, δεν είναι να εμπλουτίζεται από θησαυρούς. Ο σκοπός είναι να τα διαφυλάξει ως τη μέρα που θα μπορέσουν ασφαλή να επιστρέψουν στους ναούς από όπου προέρχονται. Να πούμε ότι όλα αυτά επαναπατρίζονται γιατί υπόκεινται και στη συνθήκη της Χάγης, όπου κλεμμένοι θησαυροί μετά από εισβολή και κατοχή οφείλουν τα κράτη, όλα τα κράτη να τα αποστέλουν στις χώρες από όπου προέρχονται. Οι προσπάθειες που γίνονται εδώ στο Μουσείο είναι συνεχείς, αλλά ιδιαίτερα για ένα τέτοιο ψηφιδωτό, το οποίο χρονολογείται στην ίδια εποχή με τα ψηφιδωτά της Ραβένας, είναι ιδιαίτερης σημασίας, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, και ειδικά το ψηφιδωτό αυτό της Παναγίας της Κανακαριάς έχει και ιδιαίτερο θρησκευτική σημασία, γιατί για πρώτη φορά σε αυτό το ψηφιδωτό η Παναγία απεικονίζεται σε δόξα μαζί με τον Χριστό, δίνοντας αυτή τη χριστολογική έννοια της Παναγίας. Η Παναγία πλέον δεν είναι απλώς η μητέρα του Χριστού όπως τη βλέπαμε σε παλαιότερα ψηφιδωτά, αλλά με το ψηφιδωτό αυτό η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος. Άρα για πρώτη φορά εικονίζεται ως Θεοτόκος μέσα σε αυτή τη δόξα. Υπάρχουν πάρα πολλά τεμάχια ψηφιδωτών και τοιχογραφιών τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Πάρα πολλές εικόνες, εκατοντάδες εικόνες έχουν χαθεί, και προσπαθούμε συνέχεια μέσα από τις διάφορες δημοσιεύσεις οίκων δημοπρασιών, είτε από το διαδίκτυο, είτε μέσα από πληροφορίες, να επανεξετάζεται το κάθε τι και να προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να βρίσκουμε το κάθε τι.